Οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι. Σαν σωματείο εκτιμούμε ότι τα δύσκολα είναι μπροστά. Οι στρατιές ανέργων που δημιουργήθηκαν ήδη από την 1η Μάρτη, κατά τη γνώμη μας, θα συνεχιστούν. Η εντατικοποίηση και οι ελαστικές μορφές εργασίας θα σπάσουν κυριολεκτικά κόκαλα. Το επίδομα που έδωσε η κυβέρνηση δεν είναι τίποτα μπροστά στις φοροαπαλλαγές ή στα προνόμια που πέρασε σε μεγάλους ομίλους την περίοδο της κρίσης. Και θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι από τώρα πρέπει να σκέφτονται ότι η επόμενη μέρα θα κληθούν να πληρώσουν ξανά και την κρίση της πανδημίας που αυτή τη φορά λέγεται κορονοϊός και όχι οικονομική κρίση. Δεν πρέπει να το δεχτούν. Πρέπει να οργανώσουν τον αγώνα και να πληρώσουν πραγματικά οι υπεύθυνοι που μας έφεραν ως εδώ. Κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια από την έναρξη της πανδημίας έχει μπει μέσα σε καταστήματα σούπερ μάρκετ. Ο καθένας από εμάς έχει δει με τα μάτια του και αντιλαμβάνεται πως οι χώροι των σούπερ μάρκετ σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας αποτελούν μια μεγάλη υγειονομική βόμβα, καθώς καθημερινά εναλλάσσονται εκατοντάδες άνθρωποι. Υπάρχουν αμέτρητες επιφάνειες, ράφια, ψυγεία που ο ιός μπορεί να παραμείνει ενεργός για ώρες. Κυριαρχεί ο αντικειμενικός φόβος, η ανασφάλεια. Σκεφτείτε όμως, οι 2-3 επισκέψεις την εβδομάδα που κάνει ο καθένας από εμάς και για λίγα λεπτά στο σούπερ μάρκετ απέχει μίλια απόσταση από τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα καταστήματα και τις αποθήκες, καθώς βρίσκονται καθημερινά και βρέξει χιονίσει στο πόστο τους. Χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να προστατευτούν, να κάνουν δεύτερη σκέψη για το πού θα κουμπίσουν, πόσο κοντά θα βρεθούν με άλλους ανθρώπους. Η συλλογική διεκδίκηση και τα αιτήματα των εργαζομένων έφεραν κάποια μέτρα προστασίας, όχι όμως επαρκή, όχι στο σύνολο των καταστημάτων, όχι ικανά για να προστατευτούν ολοκληρωμένα η υγεία των εργαζομένων.